Δηλαδή πιστεύετε ότι ο άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να έχει τα ως προς το ζήν, αλλά μήπως είμαστε όμως κι εμείς οι πολίτες λίγο υπερβολικοί, δηλαδή ξοδεύουμε παραπάνω από όσο πρέπει, ή το βλέπετε? Δεν το βλέπω ξοδεύουμε. Κάποτε μπορεί να ξοδεύαμε λίγο κάτι παραπάνω, ναι. Αλλά τώρα δεν πρέπει να σε παίρνει να ξοδεύεις. Εδώ δεν τα βγάζεις πέρα, δεν έχεις δουλειά. Δουλειά θέλουμε εμείς, δουλειά, τίποτα άλλο. Και ας κυβερνάει οποιοςδήποτε. Καλή είναι και αυτοί, όλοι καλοί είμαστε. Τι να κάνουμε. Για τη νυχτερινή ζωή της τότε εποχής που ζήσατε, ποια είναι η διαφορά με τη σημερινή? Καμία διασκέδαση. Καμία σχέση. Διασκέδαση. Μιλάμε τότε, ξεκίναγες από τις 10-11 η ώρα και ερχόσουνα το πρωί. Αλλά ήξερες την άλλη μέρα ότι έχεις δουλειά. Εδώ είναι το κόλπο. Κατάλαβες. Ενώ τώρα δεν ξέρεις αν θα δουλεύεις αύριο ή όχι. Δηλαδή υπάρχει μια κρίση. Κρίση. Γενικά είναι, δεν είναι μόνο εδώ. Γενικά είναι. Στον χώρο σας βλέπετε ότι υπάρχει κρίση πάντως. Πολύ. Τώρα, άμα βλέπεις με φίρμες μεγάλες και έτσι τα μαγαζιά να δουλεύουν Παρασκευή, Σαββάτο, δύο μέρες, τι να βγει. Γι' αυτό και σταμάτησα κι εγώ. Όταν έγινε το δίωρο, ναι. Τότε, εμείς οι πιο έτσι μεσαίοι τραγουδιστές, ξέρω εγώ τι, την ψιλοβγάζαμε λίγο. Έρχονταν ο άλλος μετά από την ταβέρνα μία η ώρα, έρχονταν στο μπουζούκια δύο, κλείνουμε. Το μπουκάλι όμως δεν το πίνε όλο, πήρε το μισό. Και έμενε στην καβάτσα. Πού να πληρώσει το πρωί? Μετά αρχίσαμε και πιάσε η πείνα. Λέω κάτσε τώρα, λέω, είπα για τζι θα γίνω από την αρχή πάλι ή να ανοίξω ένα μαγαζάκι. Και έτσι έγινε και δόξα τω Θεού. Όχι πολλά πράγματα, αλλά δόξα τω Θεού. Και βλέπουμε. Τρέχω και λίγο, να μην ξεχνιέμαι έτσι από. Επειδή το έχω μέσα μου έτσι καλλιτεχνικά. Το τραγούδι, το πονάω, το αγαπάω, το ζω. Το ζω, όταν λέμε το ζω, το ζω. Λοιπόν, και κάπου κάπου κανένα δίσκο. Βγάζω κανένα CD. Έτσι, να μου φύγει η καψούρα που λένε. Να το πάρουμε και έτσι που μας ακούνε οι φίλοι μας εδώ. Λαϊκοί. Κάποιος μπορεί όμως να ρωτήσει και να πει, μήπως ο Χρήστος. Κάποιος θα βρεθεί, θα βρεθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Μήπως αυτός ο άνθρωπος το κάνει σκόπιμα έτσι για να δείξει ότι είναι κάποιος. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται έτσι? Σε αυτούς τους ανθρώπους που θα σκεφτούν έτσι. Τι έχουμε να τους απαντήσουμε? Για να το παίξω εγώ πώς δηλαδή? Ότι είστε κάποιος, ότι είστε ο ένας, ότι είστε κάποιος που μπορεί να το σκεφτεί και να πει ποιος είναι αυτός. Τι έχουμε να απαντήσουμε? Ούτε φίρμα το παίζω, ούτε και έχω κάνει κανένα σου ξεγιανά με φίρμα. Αλλά και κάτι τέτοιο και να σύμβαινε. Ποτέ, απλώς, όπως είμαι. Έτσι. Όπως και τώρα μπορώ να σου πω ένα τραγούδι τώρα μαζί όπως είμαστε, θα το πω. Απλότατα, όχι απλώς μόνο. Απλότατα. Με το γέλιο μου, με τα πάντα. Ρωτήστε και τα φιλαράκια μου, τα γνωστά αυτά που μπαίνουν εκεί μέσα. Το ξέρουν. Βέβαια. Μια ζωή γέλιο. Μια φορά να με δούνε σοβαρό, τι έχεις ρε Χρήστο. Αμέσως με ρωτάνε. Έχουμε και εμείς τα δικά μας. Όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες, τους λέω. Έτσι. Τι να κάνουμε, αυτά. Έτσι. Μάλιστα. Σαν τα φίλησα με έχουν τρελάνει τη μαγιά μας. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, Χρήστο, στο κέντρο υγείας Κοροπίου. Που σημαίνει άρρωστη παντός υγεία. Τι έχεις να πεις, Χρήστο, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ούτε άρρωστοι έκαναν? Πώς αισθάνεσαι για αυτούς τους ανθρώπους που κάποιοι μπορεί να είναι στο κρεβάτι κατάκητοι ή να έχουν μια αλφα αρρώστια, δεν έχει σημασία. Τι θα πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή τη στιγμή που μακλέψουμε? Τι ευχή να του δώσουμε? Να μην υπήρξε ποτέ κακό, αυτό μετράει. Αλλά πληγώνεσαι να το βλέπεις αυτό, γιατί αν δεν έχεις πάθει δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μάλιστα. Δηλαδή ούτε στον εχθρό σου να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Μακριά. Έχουμε την υγεία μας, δόξα τω Θεώ, και να μπεις και μη χειρότερα.
υπάρχουν πολλά. Αλλά μακριά από τέτοια πράγματα. Αλλά τους εύχομαι να γίνουν λίγο πιο καλύτερα. Τι άλλο να πεις. Μακριά, ό,τι στον εχθρό μου τελείωσε, ούτε συζήτηση. Ανατριχιάζομαι, βλέπω άρρωστο. Νομίζω ότι εγώ, καλύτερα λέω εγώ, στενοχωριέμαι. Αλλά έχετε προβλήματα όμως αισθάνονται, καλό θα είναι να έρχονται εδώ στο κέντρο υγείας κατευθείαν. Ό,τι και να είναι, να μην αφήνουν να περνάει ο καιρός και μετά το πρόβλημα μεγαλώνει. Τι λέτε εσείς γι' αυτό, πώς το βλέπετε. Πολύ σωστά το αποθέσατε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μεγάλη δουλειά αυτό που έχουμε. Αλλά δεν έχει κίνηση κανείς, δεν καταλάβει. Ναι. Δεν τρέξει Αθήνα, κίνηση, κακό, αυτά. Πώς, εδώ είναι μπαμπά μου. Τι είναι μετά, προλαβαίνει να ζήσει κάτι. Άμα είναι πολύ σοβαρό. Αυτά είναι ωραία πράγματα το κάθε χωριό του να έχει αυτό το πράγμα. Οπότε υγεία σε όλους τους ανθρώπους. Παραγείο, υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ειρήνη. Όχι πολέμους τέτοια. Δεν βλέπεις τα παιδάκια εκεί. Χωρίς χέρια άλλη, χωρίς κεφάλια άλλη. Προς Θεού. Παρατίζουν και νοσοκομεία. Ναι, νοσοκομεία. Δηλαδή εκεί που λέει δόξα τω Θεώ, άρρωστος που πήγε άλλη μία και καλά κοιτούγεννα. Αμά. Να γελάσουμε και λίγο γιατί δεν τα πάω αυτά. Έτσι. Μακριά. Ούτε στον εχθρό τελείωνε. Θες μου κάτι άλλο, αδελφέ μου, γιατί στενοχωριέμαι. Αλλά άμα δεν υπάρχουν και αυτά, είναι και πιο χειρότερα τα πράγματα. Δεν προλαβαίνω να κάνω άλλο τίποτα. Πώς θα πεις για τους καινούργιους καλλιτέχνες, πώς σου βλέπεις? Εντάξει, όλοι καλοί είναι, μην με ρωτάς τίποτα άλλο. Όλοι καλοί είναι. Καλά κάνουν και τη βρίσκουνε. Ναι, ναι. Και να χαίρεσαι. Εμείς αποτύχαμε, εντάξει, είπαμε. Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά λέμε. Αφού τη βρίσκουνε τα παιδιά, γιατί όχι. Εμείς δεν έχουμε ούτε γνωριμίες έχουμε, ούτε χρήματα έχουμε για να δείξουμε να κάνουμε, να παίξουμε κάτι πιο δυνατό. Είναι όπως σας είπα και προηγουμένως. Δεν είναι μια, πώς να σου το πω, ένα γκρουπ μαζεμένο να ελέγχει, να πει αυτός αξίζει για αυτή τη δουλειά, ο άλλος για αυτή. Αλλά τώρα έχουμε γίνει άλλο κάτω. Πιστεύεις ότι... Αλλά μπράβο τους, αφού τη βρήκανε, με κέντρους τη χαρά. Ποιος τη βρίσκουνε. Πιστεύεις ότι ο καινούργιοι καλλιτέχνες μπροστά σε γνωστά ονόματα, σε μεγάλα ονόματα, ότι μπορούν μελλοντικά να αποδώσουν, ή θα υπάρξει και περίπτωση, μπορεί να υπάρξει περίπτωση ατυχίας είτε λόγω εταιριών είτε λόγω κόσμου, μπορεί να μην τραβήξει. Γιατί όχι με ένα παράδειγμα για τον Σκουτόπουλο, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει για κορυφή την άλλη μέρα. Τώρα έχει καλές φωνές. Τώρα έχει καλές φωνές. Αλλά εντάξει και οι προηγούμενες. Ναι. Παράδειγμα Στέλιος Καζαντζίδης. Γεμίζει το στόμα σου, Στέλιος Καζαντζίδης, Παναγία μου. Άλλο πράγμα, άλλο λαρίγι. Αγγελόπουλος. Ναι. Στράτος Διονυσίου. Πολλά. Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα Καζαντζίδηδες, Αγγελόπουλοι, ή κι αν υπάρχουν, μήπως δεν τους έχουν ανακαλύψει? Υπάρχουν, πάντου υπάρχουν, αλλά έχει αλλάξει το καθεστώς, να το πούμε. Κάπου εκεί με τη νεολαία, με αυτά όλα. Τα τραβάνε, τα παίζουν κάπως διαφορετικά. Αλλά λέτε ότι υπάρχουν κύματα. Αλλάζουν, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν καλές φωνές. Και αυτοί με τα ελαφρά, με τα έτσι, με τα... Ωραία, έχει κάτι καλές φωνούλες. Τώρα δεν μπορώ να πω ποιες είναι, μην αδικήσουμε και κανέναν. Αλλά οι φωνές οι δυνατές ήταν αυτές που σου είπα προηγουμένως. Στέλιος Καζαντζίδης, Βοσκόπουλος, Διονυσίου. Παναγία μου, Αγγελόπουλος, Βυζαντινός τραγουδιστής. Γαβαλάς. Περπινιάδης, ωραίος. Δηλαδή ο καθένας είχε το δικό του αυτό. Τώρα μοιάζουν όλοι, νομίζω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό λέει και ο κόσμος. Μοιάζουν... Ναι. Αυτό λέει και ο κόσμος. Α, έτσι μου ήρθε και εμένα τώρα. Αδιακούει ακούω τη φωνή, δεν βλέπω τίποτα και ναι. Λέω θα είναι ο τάδε. Μην πω ονόματα. Ναι. Θα είναι ο... Όχι, δεν είναι αυτός, είναι αυτός. Κοιτάω και είναι άλλος. Δηλαδή η ίδια φωνή όλοι. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Δηλαδή πιστεύετε ότι αν ο καλλιτέχνης έχει μια ιδιαιτερότητα στη φωνή του, από εκεί μπορεί να γίνει αρεστός στον κόσμο, δηλαδή να ξέρει ποιος είναι αυτός που τραγουδάει, είναι όπως λέμε η ταυτότητα του καλλιτέχνη. Ναι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Όπως ο Πλούταρχος, ο Γονίδης. Είναι ωραίες φωνές. Είναι... Αλλά από εκεί και πέρα έχουν πιάσει όλοι το ίδιο εκεί πέρα. Αλλά τουλάχιστον σε αυτούς τους δύο που αναφέρατε, ναι.
ξέρεις ποιος τραγουδάει, ότι αυτός είναι ο Πλούταρχος, ναι, αμέσως, και αυτός αμέσως, είναι ο Γονίδης. Αμέσως. Αυτό είναι καλό, λέτε εσείς, ναι, για αυτόν που ακούει, έστω και όταν ακούει, ότι δηλαδή, αυτή η ιδιαιτερότητα που πρέπει, ναι, πρέπει να υπάρχει στη φωνή. Στη φωνή. Δηλαδή, πιστεύετε στην ιδιαιτερότητα της φωνής του καλλιτέχνη? Βεβαίως. Εκεί ξεχωρίζει. Μετά από εκεί και πέρα, όλοι πάνε ανεβαίνουν για πάνω. Εντάξει. Ο καθένας με τον τρόπο του, αν την έχει βρει και κάνει σουξέ και έχει γίνει φίρμα, καλά τώρα, εντάξει, ένα σουξέ για να γίνει τώρα θα είναι για 2 μήνες, 3, 6. Το πολύ και πολλά λέω. Ενώ τότε αυτά μένανε τα κομμάτια. Αλήθεια, όταν λέμε... Και τώρα ωραία τραγούδια έχει, αλλά είπαμε, λίγοι είναι. Τότε ήταν διαχρονικό τραγούδι, έμενε όπως έχει μείνει και τώρα δηλαδή. Ναι, και ακόμα. Και ακόμα. Τα παλιά, ακόμα τώρα η νεολαία και βλέπεις η νεολαία, ναι, ναι, πετάγεται με τα ρεμπέτικα. Δεν τα ξεχνάει, δεν τα ξεχνάει. Είναι δηλαδή, το έχει μέσα του. Ναι, ναι. Και το δημοτικό, ωραίο. Ωραία, μυρίζει Ελλάδα, Ελλάδα. Την έχουμε παρατήσει την Ελλαδίτσα μας, αλλά σιγά σιγά θα παχύνει και η Ελλαδίτσα μας σιγά σιγά. Έτσι λέμε, έτσι λέω, έτσι νομίζω, τι να πω. Μάλιστα. Όπου περνάω πασχαλιές, φυτεύω στην αγάπη. Ρίχνω στις λίμνες νουφαρά. Πώς βλέπεις τη νύχτα, Χρήστο? Ωραία είναι η νύχτα, μου αρέσει εμένα, είναι ωραία η νύχτα. Δηλαδή, ο κόσμος έρχεται, πηγαίνει στα μαγαζιά για να διασκεδάσει, έτσι. Ναι. Να ξεχάσει και αυτό τον πόνο, τα βάσανά του, να ξεθυμάνει και να σου πει κάτι ποτηράκια. Ανεβαίνει το ηθικό του λίγο. Γιατί αν δεν πάει και κάπου να βγει σαν άνθρωπος και είναι κλειστός μέσα, δεν λέει τίποτα η ζωή. Ναι. Ο καλλιτέχνης τώρα που είναι πάνω στην πίστα. Εκεί άλλο είναι, τραβάει, τραβάει ζόρι. Άλλο βάσανο κι αυτό. Τραβάει ζόρι. Πολύ ζόρι. Τώρα μπορεί να έχει και αυτές τις τηλεχώριες του, να έχει τα βάσανά του και να κάνει τον ηθοποιό. Τον ηθοποιό. Εκεί τα ξεχνάς όλα. Όταν λέτε τον ηθοποιό, πώς τον έλεγε, για πριν... Τα ξεχνάς όλα. Εκεί πρέπει να αποδώσεις για να ικανοποιήσεις τον κόσμο. Να μην σε βλέπει πληγωμένο. Και αν έχει ο καλλιτέχνης προβλήματα. Αυτά θα τα κρατήσει σπίτι του, μέσα του. Κατάλαβες. Τα κρατάει όμως μέσα του, έτσι. Πάντα, πάντα. Και έτσι... Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι κεφάτος. Έτσι πρέπει να γίνεται. Σωστός, ωραίος, για να δώσει τη χαρά στον άλλον. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πάντα. Και ο τραγουδιστής που νιώθει το τραγούδι, θα το τραγουδήσει για πάρτι του πρώτα. Πρώτα για τον εαυτό του και μετά για τους άλλους. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Για μένα εγώ έτσι το βλέπω. Πώς το εννοείται αυτό, για να το καταλάβει καλύτερα ο κόσμος που μας βλέπει? Εγώ την ώρα που τραγουδάω, ναι, κοιτάω πώς να ικανοποιήσω πρώτα τον εαυτό μου. Ναι. Και μετά να δώσω. Να δώσω. Στον δηλαδή, κόσμο. Αν αρέσει σε σένα πρώτα. Ναι, πρώτα εμένα, μα μ' αρέσει εμένα. Θα λέω τον πόνο μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά στον καλλιτέχνη. Μήπως παίζει ρόλο και αναλόγως το τραγούδι που θα πει ο καλλιτέχνης? Αν θα είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο να έχει το ανάλογο ύφος, ή δεν παίζει ρόλο ότι πρέπει να το αισθάνεται όπως το λες εσύ? Ποια από τα δύο μπορεί να συμβαίνει? Και τα δύο. Και τα δύο, και τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Και τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή να κάνεις και τη χάρη του κόσμου βέβαια. Ναι, ναι. Να πεις και αυτό το ευχάριστο τραγούδι που του αρέσει. Ναι. Να πεις και το δικό σου. Ναι. Αλλά πάντα όμως να το ζεις αυτό που νιώθεις μέσα σου. Να το ζεις. Να το ζεις. Όταν το ζεις εσύ, το ζει και ο κόσμος από κάτω. Πώς το βλέπεις? Πιο πολύ σε καταλαβαίνει. Δεν είναι και ο κόσμος χαζός. Ναι. Σε καταλαβαίνει. Και η ανταπόδοση αυτή του κόσμου που σε καταλαβαίνει, βλέποντάς σου πάνω στην πίστα να τραγουδάς το δικό σου πια τραγούδι, πώς αντιδρά? Με το χειροκρότημα, με το λουλούδι? Τι θα κάνεις τα λεφτά άμα βλέπεις το χειροκρότημα? Ναι. Καλλιτέχνη, η ζωή του είναι το χειροκρότημα. Αν ένας δεν χειροκροτήσει και είναι γεμάτο το μαγαζί, ναι, πήγαινε να αυτοκτονήσει. Ξέρω εγώ τι να πω. Το χειροκρότημα σε ανεβάζει.